Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Τέλειο. Je ne suis jamais allée faire du shopping là-bas. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Χρόνο παρακαλώ! Πόσο! Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Κορίτσια μου, είδατε πουθενά την καρδιά μου, με αυτά και με εκείνα δεν μπόρεσα να ασχοληθώ. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Ήθελα επιγόντως σκουλαρίκια και μάλιστα σκουλαρίκια statement. Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμά σου. Είναι αρκετά ίδιο με το δικό μου, θα έλεγα. Έχει το σχίσμα στο πλάι. Βλέπω εδώ είσαι απαστράπτουσα. Μαύρο. Μαύρο. Πολύ μαύρο. Γενικά η εμφάνιση είναι too much και πολύ χρήση για dinner. Ίσως θα έπρεπε να πάτε σε κάποια μπουζουκερί. Είμαι εντός θέματος, αν και θα ήταν 100% άμα το first date γινόταν στα μπουζούκια. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Το First Dates σε υποδέχεται να γνωρίσεις τον άντρα της ζωής σου. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 22χρονη Δέσποινα. Λέτε ο Τάσος, ο μπάρμαν, να συναντηθεί με τον Justin και να τσακωθούν ποιος θα με πρωτοπάρει. Έκανε τις αγορές της στο Ήλιον, στο παιχνίδι του φακέλου δεν ρίσκαρε και έτσι έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 5 έξτρα λεπτά χρόνου αγορών. Όχι, κορίτσια! Ολοκλήρωσε τις αγορές της και βγήκε με άνεση στην πασαρέλα, κρίθηκε. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το outfit, αλλά κραγιόν, μαλλιά και τσάντα, τζάστα. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Σήμερα παίρνει τη σκυτάλη η Νεφέλη. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή να βρούμε την Νεφέλη. Γεια σας. Εγώ και η Κάση είμαστε έτοιμες να σας δείξουμε την ντουλάπα μας. Πήγαμε. Γεια σου Νεφέλη. Γεια σου Κάση. Έχω μια φίλη Κάση, δεν θα νιώσει πολύ άνετα με αυτό. Η Νεφέλη είναι μισή Γαλλίδα και κάνει το μάστερ της στο Digital Media Marketing, ενώ στη Γαλλία σπούδασε αγγλική φιλολογία. Και η φιλοξενία δέσποτα ζωάκια μέχρι να βρουν σπίτι. Όνειρό της να ασχοληθεί με το YouTube και πιο συγκεκριμένα, κάθεστε, με την εξιχνίαση εγκλημάτων. Μια νέα Νικολούλη γεννιέται. Κορίτσια, η Κάση δήλωσε συμμετοχή, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έχει πολλά ρούχα, τα έχει αφήσει στο Παρίσι, άρα θα σας δείξω εγώ την ντουλάπα μου. Βρε Κάση, ατακτούλα, έχεις τρελαθεί με το Shopping Star και έβαλες τα πατουσίνια σου και δήλωσε συμμετοχή, πονηρή. Κάση, θα σε αφήσω τώρα γιατί ήρθε η σειρά μου. Λοιπόν... Αλό. Εδώ... Ναι. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι στο αγαπημένο μου χρώμα. Αυτό είναι. Μου θυμίζει πάρα πολύ την Άριελ από την ταινία της Μικρής Γοργόνας. Α. Ωραίο φόρεμα είναι αυτό, πολύ χαριτωμένο, αλλά και πολύ θηλυκό ταυτόχρονα, γεμάτο γκλίτερ, πολύ εντυπωσιακό, βραδινό. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί βλέπω και αυτό το ρούχο που φοράς τώρα, που είναι και αρκετά διάφανο για το μεσημέρι. Θα προτιμούσα να το φορέσει στην παραλία με ένα μαγιό από μέσα, αλλά διαγράφεται η σιλουέτα σου και φαίνεσαι κουκλίνα, μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει και αυτή την πλάτη κουαζί, όπως το λέμε και στα γαλλικά. Madame.
και le décolleté. Λε, Παναγιά μου, τι θα περάσουμε πάλι σήμερα. Κορίτσια, πάμε μαζί με προφορά. Croisé et décolleté. Oh mon dieu! Σορβόνι. Αλλά χρειάζομαι μετάφραση. Κάση, δεν μπορείς. Θέλεις να μου κλέψεις τη δημοσιότητα, ε? Η Κάση είναι με τα παπούτσια. Τα κάνει εκεί. Αγάπη μου. Alors les filles, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre d'autre? Ένα μεταφραστή, παιδιά. Γρήγορα. Έλα, έλα. Σας είπα, αν θέλετε, να δούμε και κάτι άλλο. Oui, oui. Πώς το μιλάς? Εδώ έχουμε άλλο ένα φορεματάκι. Πάλι σε ένα γάλαζο πράσινο έτσι χρωματάκι που πάει με τα μάτια μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και flowy, το φοράω στα νησιά. Γαλλικό ήταν αυτό? Έτσι για καλοκαίρι. Καλοκαιρινό φόρεμα, ωραίο είναι το χρώμα του. Γενικά νομίζω ότι τα κορίτσια που έχετε γαλανά μάτια ή πράσινα ψωνίζετε ρούχα σε αυτό το χρώμα, γιατί νομίζω τα τονίζει κιόλας. Θα ήθελα να κάνετε και μερικές αντιθέσεις. Να βάζετε πορτοκαλιά, φούξια, κίτρινα, να μας μπερδεύετε με κάποιο τρόπο. Πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι για το νησί, είναι αέρινο, ίσως να είναι ένα τσικ μεγάλο για σένα βέβαια. Αισθάνομαι ότι σου πηγαίνει λίγο μπόλικο, αλλά είναι καλό για το νησί. Σε ποια νησιά? Θα έλεγα Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Ποια Πάρο, Νεφέλη μου, γέλα στην άξονα να σου δείξουμε εμείς νησί. Oh.